Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλώς ήρθατε. Μετά από διπορία όλο βόρεια μία ώρα, στο μονοπάτι, στο Καλντερίμι, από τις Καριές, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, φτάνουμε στα κελιά της Καψάλας. Εδώ μια περιοχή 5x5 χιλιόμετρα, μέσα στα δάση, πεύκα, κέντρα, κουμαριές, με πολλά καλυβάκια, από πολλές εκατονταετηρίδες. Εδώ είναι το αγίασμα του Οσίου Θεοφύλου του Μυροβλήτου. Βλέπετε εκεί πάνω εδώ. Λοιπόν, δίπλα μας, θα το δείξουμε μετά, είναι το κελί του Οσίου του Μεγάλου Βασιλείου, στο οποίο ασκήτεψε και τάφη ο Όσιος Θεόφυλλος ο Μυροβλήτης το 1558. Το κελάκι είναι από τον 11ο αιώνα η εκκλησία. Όσιος Θεόφυλλος εκοιμήθη 8 Ιουλίου του 1558. Ήταν από τη Ζύχνη των Σερών και ήταν γραμματέας στον Πατριάρχη Νύφωνα. Το 1486 έγινε ένα φοβερό θαύμα στην Αίγυπτο. Πατριάρχης είναι ο Ιωακείμ της Αλεξανδρίας, ένας ευσεβέστατος Άγιος άνδρας, και Τούρκος είναι ο Οθωμανός, ο Σουλτάνος της Αιγύπτου, Μίνεκ Μάλεξ, έτσι τον λέει η ιστορία. Έγινε ένα θανατικό και πέθαναν πάρα πολλοί κόσμος στην Αλεξάνδρεια. Και πήγαν κάποιοι Εβραίοι και κατηγόρησαν ότι η αιτία που μεταδίδεται η νόσος είναι οι χριστιανοί που κοινωνάνε με το Άγιο Ποτήριο και η πίστη τους είναι ψευδής. Λέει το Ευαγγέλιο ότι μπορούν να πιούν δηλητήριο για να μην πάθουν τίποτα, να κουνήσουν ένα βουνό με την πίστη τους, τα οποία αυτά είναι ανυπόστατα. Παρασυρώμενος ο Μίνεκ Μάλεξ κάλεσε τον Πατριάρχη και του λέει: «Ο εάν δεν μου πιείς δηλητήριο και να μου δείξεις την αλήθεια της πίστεώς σου και να μετακινήσεις ένα βουνό, εγώ θα σθανατώνω, εσύ είστε αιτία του θανατικού που του δώσει άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα στη χώρα μου». Ζήτησε τρεις μέρες και όλος ο λαός χριστιανοί με νηστεία και προσευχή, και στη συγκεκριμένη μέρα που συγκεντρώθηκαν και οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί και οι Οθωμανοί, οι Εβραίοι είχαν πει στο Μίνεκ Μάλεξ να μην επιτρέψει τον Πατριάρχη να πιει το δηλητήριο, και μάλιστα αυτός αστειευόμενος λέει: «Πού να το πιω, από εδώ, δηλαδή μυστικά το σταύρωνε πάλι. Το ήπιο δεν έπαθε τίποτα. Αν ανοίξουμε ένα γεωφυσικό χάρτη, ανατολικά στην Αλεξάνδρεια, λέει Ντουρ Ντιάλ, που σημαίνει στα τουρκικά το σταματημένο βουνό. Σήκωσε ο Πατριάρχη στα χέρια του και προσευχόταν. Και έγινε ένα φοβερό σεισμό και άρχισε να μετατίθεται το όρο σε ένα τμήμα. Μάλιστα έπεσε προς τη θάλασσα, κατολίστηση μέσα. Και από το φόβο του, μέχρι στιγμή να κράζουν το κυριλέσιο, οι Τούρκοι σώσε μας», φωνάζει ο Μίνεκ Μάλεξ στον Πατριάρχη, «σώσε μας, κινδυνεύουμε, χανόμαστε, απολύμεθα». Και σήκωσε την Αγία του δεξιά ο Πατριάρχης και σταύρωσε και είπε: «Στήθη όρος». Και οι Τούρκοι, από αυτό που ήταν, στα σταμάτησε θαυματουργικά με το σεισμό το βουνό να μετατίθεται, το ονόμασαν Ντουρ Ντιάλ, που σημαίνει μέχρι σήμερα σταματημένο βουνό. Άρχισε να τιμωρεί και να αποκεφαλίζει τους κατηγόρους Εβραίους, έπεσε στα γόνατα, λέει, του συναξάριου ο Πατριάρχης και λέει στον Μίνεκ Μάλεξ: «Από φθόνο και από άγνοια μας συκοφαντούν, χάρισε τους τη ζωή, και επειδή έχουν χρήματα, ένα επιτίμιο να τους βάλει για να φέρουν νερό, το οποίο σώζεται με ένα καμαρωτό υδραγωγείο από τον Νείλο, και έφτιαξαν τα υδρευτικά έργα αυτά και έφεραν νερό στην πόλη». Την περίοδο αυτή που έφτασε και στην Κωνσταντινούπολη ο ήχος του θαύματος, έστειλε ο Πατριάρχης Νύφωνας κάποιους επισκόπους και το γραμματέα του, τον Θεόφυλλο. Έκαναν από αυτόπτες μάρτυρες μία έκθεση και επιστρέφοντας κατέθεσε την παραίτησή του αυτός. Έμεινε λίγο στο βατοπέδι 3 χρόνια, 15 χρόνια στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ήταν καλλιγράφος. Έχει καλλιγράψει πεντηκοστάρια, τριώδια, Αγία Γραφή, ψαλτήρι, τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Μετά ήρθε εδώ στο κελί στην Καψάλα του Οσίου του Μεγάλου Βασιλείου. Απέκτησε ένα μαθητή, τον Ισαάκ, και στα τελευταία του, ενώ ήταν ο γνωστός, ο ταπεινός, ο αφανής εργάτης, ο Παπαθεόφιλος, ο ασκητής, εκοιμήθη ημέρα Κυριακή 8 Ιουλίου. Το Τετάρτη ήρθε ο ιερεύς που έκανε φιέλαιο και τον κοινώνησε. Το Σάββατο το πρωί ξαναήρθε ο ιερεύς που τον κοινώνησε, το γειτονικό κελί. Και Κυριακή, ξημερώνοντας, που θα ερχόντουσαν να δουν τον Τιμοθάνατο κατάκητο, τον πνευματικό του, τον γείτονα, τον Όσιο Θεόφυλλο, τον Πατέρα Θεόφυλλο, πρωί-πρωί λέει στο μαθητή του: «Παιδί μου, δεν έχεις ευλογία να φωνάξεις τους γείτονες να με θάψεις. Εγώ τώρα αποθνίσχω και θα με σύρεις να με αφήσεις κάτω, είναι 100 μέτρα περίπου». Εδώ ήταν δρυμός, φανταστείτε, δεν υπήρχε τίποτα. Ο χήμαρος δεξιά, και τον άφησε εδώ. Λοιπόν, έφτιαξε ένα ψεύτικο τάφο αναλογικά από το εκκλησάκι του Μεγάλου Βασιλείου. Ήρθανε οι γείτονες και τους είπε ο μαθητής του Ισάκ ότι ο γέροντάς μου εκοιμήθηκε, δεν θέλησε να του θάψουμε με τιμές, με την εκκλησιαστική ακολουθία, κατά τη μοναχική τάξη. Και τώρα άρχισε ο τάφος να γίνεται προσκύνημα. Οι γείτονες πρώτα ανάβουν το κεράκι τους, να προσκυνάνε με μετάνοια: «Όσοι Θεόφυλλε, τόσο ταπεινός ήσουν στη ζωή, τώρα δεν μας αξιώθηκες, ούτε να μας αξίωσε στην κηδεία σου να έρθουμε». Μετά από λίγες μέρες,
ένα βράδυ αποφάσισαν κάποιοι γείτονες να ανοίξουν το τάφο να πάρουν κάτι, το κουμποσχήνι του, το κουκούλι του, το ράσο του, κάτι, ένα κομμάτι για ευλογία. Σκάβοντας όμως τον τάφο κρυφά, είδαν ότι μια σπιθαμίνη σκαμμένο και ο τάφος είναι ψεύτικος. Και άρχισαν να το ερωτήσεις. Δεν τον έχει κρύψει εδώ, θα τον έχει ενταφιάσει στο χωράφι παραδίπλα, στο δάσος κάπου. Δεν έλεγε αυτός. Προφανώς κάθε μέρα θα ερχόταν. Έβλεπε, σκεφτείτε, άταφο. Ένας μήνας πέρασε το Άγιο Λείψανο χωρίς σημεία φθοράς, χωρίς αλλοιώσεως τίποτα. Τον βρήκανε παντοκρατορινή. Λένε ότι έδειξε θείο φως και βοδία. Όσους θέλησε ο Θεός και ο Άγιος έδειξε, τέλος πάντων τον παίρνει παντοκρατορινή και λέει: όλο το Άγιο Λείψανο θα μείνει εδώ. Πήγαινε ο μαθητής, λέει: το γεροντά μου. Μου είπε να τον αφήσω εκεί και πώς τον παίρνετε εσείς. Πάνε και οι Βηρύτες, θέλουμε και εμείς ένα κομμάτι από το Άγιο Λείψανο. Έγινε μια μεγάλη φιλονικία. Το Πατριαρχείο είπε: θα μείνει μόνο η Αγία Δεξιά στο χέρι που ανήκει το κελί στον Παντοκράτορα. Δεν έχω τύχει σε τέτοια ακολουθία. Πήρε το μαχαίρι ο Επίσκοπος, έκοψε το χεράκι, το οποίο είναι στον Παντοκράτορα, ο οποίος από τους προσκυνητάς πάει. Δέρμα νύχια, άφθαλτο, ευλογή σε εραστική τάση, έτσι Χριστός. Και το άλλο σώμα το έφεραν το χέρι, το άλλο το Άγιο Λείψανο, με λιτανία. Και όταν το διάβαζαν εξώδιο ακολουθία, έτρεχε κρουνιδών το μύρο. Και βοδίες και ευλογίες. Και το ενταφίασαν κάτω από την Αγία Τράπεζα. Ναι, όπως μέχρι σήμερα σώζεται. Πριν 100 χρόνια ένας Ρώσος προσπάθησε να κάνει ανακομιδή και τυφλώθηκε. Είχε σκοπό, εφόσον τον Παντοκράτορα είναι άφθαρτο από τον αγκώνα και κάτω η Αγία Δεξιά του, προφανώς από το άλλο σώμα, αν πάρω ένα κομματάκι, ένα δάχτυλο, κάτι, ένα άκρο, να το στείλει στη Ρωσία σε κάποιο γνωστό του μοναστήρι, δεν είναι και μεγάλο το κακό, αλλά όμως λέει όλα τα χρόνια συγχωρέστε με τον Ιερόσυλλο, τον τιμώρησε ο Θεός. Από τότε δεν έχει γίνει ανακομιδή. Ο Γέροντας ο Χρυσόστομος των Σπετσών, όταν έγινε το 1984 η αποτύχησή του και έκανε την παρέτησή του, ότι εγώ γυρίζω με το Πάτριο και ήρθε και φιλοξενήθηκε στο Γεροκαλίνικο με τον Παπαθεοδόρητο, τον έφεραν στον Όσιο Θεόφιλο και όταν τους άνοιξε ο Γεροφανούριος, ευωδίαζε τόσο πολύ και έλεγε ο Μακαρίτης, ο Ρουμάνος, ο πατέρ Φανούριος, το γεροντάκι, πω, ο Άγιος Παπάς αυτός, ποτέ δεν έχει ευωδιάσει τόσο πολύ το Άγιο Λείψανο. Ευωδίαζε όλος ο ναός, σαν να έχει πολλά θυμιάματα να θυμιάσει. Τώρα το σκηνομά του είναι εδώ, γέροντα. Είναι πάνω στο κελί, όποιος πάει εκεί. Βέβαια δεν είναι να το προσκυνήσει, γιατί είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα. Προς την άνεση στο ναό, οι μοναχοί μπαίνουν, βάζουν μετάνια μέσα στο ιερό, ασπάζονται τον τοίχο κλπ. Ή κάποιοι άλλοι ήταν κλειστό και δεν είναι εκεί. Και εγώ πήγα να παίξω, προσκυνούσα τον τοίχο από την έξω μεριά του ναού. Εδώ κάναμε μια ανακαίνιση φέτος, χτίστηκε πάλι αυτός ο τοίχος. Το κάναμε έτσι πάνω με κεραμίδια. Λοιπόν, θα τοποθετήσουμε καλύτερα το προσκυνητάρι την εικόνα του Οσίου Θεοφύλου. Κάναμε και με τα κεραμιδάκια το σταυρό, δεξιά και αριστερά. Εδώ είναι η μεγάλη η κολοκύθη του Ιωνά, μια ροδιά και μια σικιά. Και αυτά να τα ευπρεπίσουμε λίγο, να κάνουμε ένα κρίνο, να τοποθετήσουμε έτσι κανένα λουδάκι. Κάθονται οι οδοιπόροι κάπως εδώ έτσι, πίνουν λίγο νεράκι. Είναι οι μυτελές ακόμα. Περνάνε και ζώα, ξυλοκόπη, μουλάρια, άλογα. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η ιστορία του αγιάσματος. Στα ρωσικά οδηπορικά του περασμένου αιώνα, μαζί με τα άλλα προσκυνήματα, έχουν εμφανώσει με φωτογραφία προσκύνημα του Οσίου Θεοφύλου του Μυροβλήτου. Εδώ που έμεινε ένα μήνα άταφο, και όχι μόνο τα άγρια θύρια δεν το έφαγαν, αλλά ο Θεός τον έκανε και Μυροβλήτη και Θαυματουργό.